Έτσι την αποχαιρέτησε, η σημερινή μέρα δεν είναι μια καλή μέρα για το Hollywood, αφού μετά την είδηση πως ο αυτοκτόνησε ο εγγονός του Elvis Presley, μάθαμε πως πέθανε και η Kelly Preston, σύζυγος του John Travolta. Το Hollywood θρυνεί την ηθοποιό που αγαπήθηκε όσο καμία, η οποία στα 57 της έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και κάπως έτσι έφυγε από τη ζωή. Η ηθοποιός εδώ και 2 χρόνια πάλευε με τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος στο τέλος δυστυχώς για όλους μας και την οικογένεια της βγήκε νικητή στη μάχη αυτή. Ο 66χρονος ηθοποιός αποχαιρέτησε τη σύζυγο του που πέθανε το βράδυ της Κυριακής με ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram account του πριν από μία ώρα, το οποίο μας συγκίνησε ιδιαίτερα. Με πολύ βαριά καρδιά σας ενημερώνω ότι η όμορφη σύζυγος μου Kelly έχασε τη διετή μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε αρχικά και συνέχισε, έκανε έναν θαραλέο αγώνα με την αγάπη και την υποστήριξη τόσων πολλών ανθρώπων. Η οικογένεια μου και εγώ θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες στους γιατρούς και τις νοσοκόμες της στο MD Anderson Cancer Center, όλα τα ιατρικά κέντρα που βοήθησαν, καθώς και τους πολλούς φίλους και αγαπημένους της που ήταν δίπλα της συνεχώς. Ο Τζον και η Kelly παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν μαζί 3 παιδιά, την 20χρονη σήμερα Έλα, τον Τζετ που πέθανε στα 16 του το 2009 και τον 9χρονο Μπένιαμιν. Την αγάπη και τη ζωή της Kelly θα τη θυμόμαστε πάντα, θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να είμαι εκεί για τα παιδιά μου που έχουν χάσει τη μητέρα τους, οπότε συγχωρέστε με εκ των προτέρων αν δεν έχετε νέα μας για λίγο. Αλλά σας παρακαλώ, να ξέρετε ότι θα νιώσω την έκρηξη της αγάπης σας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες καθώς θα γιατρεύουμε την πληγή μας από την απώλεια. Όλη η αγάπη μου, JT, είναι σαφές πια πως το 2020 δεν σκοπεύει να κάνει κάτι καλό στον πλανήτη.